Απάντηση στη χθεσινή παρέμβαση τη επικεφαλή τη αντιπολίτευση Ρένα Καλαραριότου έδωσε ο Δήμαρχο Λαρισαίων σχετικά με τι γραμμέ του ΟΣΕ. Η κυρία Καλαραριότου άσκησε κριτική στη Δημοτική Αρχή γιατί παρά τι δεσμεύσει του κυρίου Καλογιάννη εδώ και ένα χρόνο δεν έγινε μέχρι σήμερα τίποτα σε ό,τι αφορά τη λήψη μέτρων προστασία και ασφάλεια των πολιτών μετά και τα τραγικά δυστυχήματα στην πόλη. Τον Οκτώβριο του 2017, όπου ένα 15χρονο μαθητή είχε κεραυνοβοληθεί από τι εναέρειε γραμμέ του ΟΣΕ και λίγε μέρε μετά ένα 10χρονο παιδί έχασε επίση τη ζωή του από αμαξοστοιχεία του ΟΣΕ στη Νέα Σμύρνη. Ο κ. Καλογιάννη δήλωσε σήμερα πω χθε ο ΟΣΕ προκήρυξε το έργο που αφορά στην περίφραξη τη υδροδρομική γραμμή, κατηγορώντα την κυρία του ότι επιθυμεί να τον φθείρει προεκλογικά. Το έργο για το οποίο μα κάνει κριτική έχει προκηρυχτεί. Το έργο που μα κάνει χθε κριτική, επαναλαμβάνω, έχει προκηρυχτεί. Πρόκειται για έργο 360 περίπου χιλιάδων ευρώ, για 1,5 χιλιόμετρο περίπου, αν θυμάμαι καλά, στην πόλη. Είναι αναρτημένο στο site του ΟΣΕ, είναι γνωστό σε όλους πια, άρα η κριτική προστεί φθορά στο Δήμαρχο εν ώψη των εκλογών. Ο Δήμαρχος έριξε τον παλάκι πάντως και στον ΟΣΕ για τις όποιες καθυστερήσεις και ζήτησε συστράτευση από όλους στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη διεκδίκηση χρόνιων ετοιμάτων της πόλης. Έχουμε απέναντί μα ένα νοσέ που πράγματι είναι δυσκίνητο, είναι δύσκολο ο οργανισμό και το ξέρουμε όλοι μα. Και εδώ πια το Δημοτικό Συμβούλιο, πέρα από την κριτική και τη συζήτηση που γίνεται στο ίδιο, οφείλει να στέκεται από την ίδια πλευρά και να διεκδικεί.